Συμπολίτες μου, ο κόσμος όλος αντιμετωπίζει πλέον μια πρωτοφανή κρίση δημόσιας υγείας. Η χώρα μας μέχρι σήμερα δεν χτυπήθηκε όσο άλλες. Όμως, ας μην έχουμε αυταπάτες. Τα δυσκολότερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σε αυτή τη συγκυρία, οποιοσδήποτε εφησυχασμός είναι ανεπίτρεπτος. Γι' αυτό και προτιμήσαμε να πάρουμε εγκαίρως αυστηρά προληπτικά μέτρα, ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε. Περισσότεροι που θα νοσήσουν θα παρουσιάσουν ήπια ή δεν θα έχουν καν συμπτώματα. Ωστόσο, κάποιοι συμπολίτες μας, κυρίως μεγάλης ηλικίας, και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, ίσως χρειαστούν νοσήλια. Αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλους. Ο στόχος μας είναι απλός. Τα τυχόν σοβαρά κρούσματα να απλωθούν σε βάθος χρόνου, ώστε οι ασθενείς να είναι σε θέση να λάβουν τη φροντίδα που αξίζουν και δικαιούνται από τα νοσοκομεία μας. Ήδη κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να θωρακιστεί η δημόσια υγεία. Προσθέτουμε κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων και αξιοποιούμε εγκαταστάσεις ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα. Καμία δομή δεν περισσεύει και δημόσιος και ιδιωτικός τομέας καλούνται να συνεργαστούν για το κοινό καλό. Με διαδικασίες εξπρες προσλαμβάνονται 2.000 νοσηλευτές και γιατροί με διετείς συμβάσεις. Οι πρώτοι θα είναι στις θέσεις τους στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και μετά την κρίση θα παραμείνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως γνωρίζετε, χθες αποφάσισαν να κλείσουν όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες για 14 μέρες. Ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, η οποία πάντως δεν θέτει σε κίνδυνο τη σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να εφαρμόσει διαδικασίες τηλεμαθημάτων αρχικά στην τρίτη ηλικίου και έχει επεξεργαστεί σενάρια για όλες τις βαθμίδες. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι τα παιδιά μας θα βρεθούν με πολύ ελεύθερο χρόνο. Σε αυτά λοιπόν απευθύνομαι. Συνεχίστε το διάβασμα, καλές και μικρές παρέες στο σπίτι και όποτε μπορείτε άθληση σε εξωτερικούς χώρους είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω. Αποφύγετε χώρους με μεγάλο συνωστισμό όπου μεταδίδεται ευκολότερα η νόσος. Και προσοχή στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Καλύτερα να μείνετε μακριά τους, ειδικά αν έχετε το παραμικρό σύμπτωμα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει στο εξής το συντονισμό κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης, ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Ενώ το δημόσιο θα λειτουργεί κανονικά. Θα δοκιμάσει όμως και νέα εργαλεία όπως το ευέλικτο ωράριο, η τηλεδιάσκεψη και η εργασία εξ αποστάσεως. Έτσι οι υπάλληλοι θα παραμένουν ενεργοί, ακόμα και αν χρειαστεί να λείψουν για λίγο. Φροντίζουμε πάντως κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες να μην υπολειτουργούν ούτε στιγμή. Η οικονομία θα δεθεί προφανώς σε ένα πλήγμα, το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί. Γι' αυτό και πρέπει να περιοριστούν οι συνέπειές του. Έχει ήδη ανασταλεί η πληρωμή του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν καθοριστικά. Και από σήμερα θεσπίζουμε ειδική άδεια σε εργαζόμενους γονείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με παιδιά ως 15 ετών. Το κράτος θα χρηματοδοτήσει ένα μέρος της. Το βάρος της όμως οφείλουμε να το μοιραστούμε όλοι, κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Και σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα στήριξης κλάδων που πλήττονται. Θα σταθούμε δίπλα στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες παρέχοντας ρευστότητα και αμβλύνοντας τις επιπτώσεις από τη μείωση του τζίρου. Ξέρετε τέλος ότι μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχω ζητήσει αλλαγές στο σύμφωνο σταθερότητας και στους δημοσιονομικούς στόχους προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι έκτακτες δαπάνες. Θεωρώ δεδομένο ότι αυτό θα γίνει και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει γρήγορα ό,τι χρειάζεται για να στηρίξει τα κράτη-μέλη της. Αγαπητοί μου συμπολίτες, είναι αλήθεια ότι από τη θέση του Πρωθυπουργού κλήθηκα μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων να αντιμετωπίσω μια μεγάλη διπλή κρίση. Όμως η ζωή είναι γεμάτη απρόοπτα, που απαιτούν αποφασιστικότητα, ευελιξία, γρήγορες αποφάσεις και τολμηρές κινήσεις. Την ασύμμετρη απειλή του μεταναστευτικού την αντιμετωπίζουμε με επιτυχία, γιατί η κοινωνία ενώθηκε κάτω από την αυτονόητη επιλογή της κυβέρνησης να προστατεύσει τα σύνορά μας. Και οι άνθρωποι που επιφορτίστηκαν με αυτή την αποστολή αποδείχθηκαν πανάξιοι. Έτσι θα αποκρούσουμε και την υγειονομική απειλή του κορονοϊού. Άλλωστε, όσο γρήγορα ταξιδεύει ο ιός, τόσο γρήγορα θα ταξιδέψει και η συνεργασία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, που θα φέρει το εμβόλιο και τη θεραπεία της νόσου. Ωστόσο, εκείνη η στιγμή θα πρέπει να μας βρει τους περισσότερους υγιείς. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι και όπως χρειάζεται, όπου χρειάζεται και συχνά νωρίτερα από όσο χρειάζεται. Πιστέψτε με όμως,
Κανένα μαζικό μέτρο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη. Και στις ανοιχτές δημοκρατικές κοινωνίες μας, καμία κεντρική απόφαση δεν αποδίδει αν δεν τις μεριστούν πρώτα όλοι οι πολίτες. Ας ξαναθυμηθούμε μερικές απλές αλλά πολύτιμες συμβουλές που πρέπει να καθιερωθούν στη ζωή μας ακριβώς για να την προστατεύσουν. Όλοι να κάνουμε από σήμερα καθημερινό αυτοματισμό την προσωπική μας υγιεινή. Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας, αποφεύγουμε να κουμπάμε το πρόσωπό μας, μένουμε σπίτι όταν έχουμε συμπτώματα ίωσης. Δεν πηγαίνουμε επίσης σε συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους. Και δεν ανταποκρινόμαστε σε χειραψίες και πολλές επαφές. Δεν θα φανούμε αγενείς, αλλά υπεύθυνοι. Πάνω απ' όλα όμως προφυλάσσουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους και τους σοβαρά ασθενείς που απειλούνται πιο πολύ. Δεν τους επισκεπτόμαστε συχνά. Και οι ίδιοι ας περιορίσουν τις δραστηριότητές τους. Θα είναι για το καλό το δικό τους και τον γύρω τους. Τα παραπάνω δεν αποτελούν αμφισβήτηση ατομικών δικαιωμάτων, αλλά κοινωνικό καθήκον και μήνυμα συνειδητού αυτοπεριορισμού, που αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και τους υπολείπους πολίτες όταν έχουν συμπτώματα. Δεν θέλουμε να βλάψουμε τον εαυτό μας και αυτούς που αγαπάμε. Συμπολίτες μου, κλείνω με μια αναφορά σε ένα θέμα που απασχολεί πολύ το δημόσιο διάλογο. Προσωπικά τις τελευταίες μέρες ένιωσα έντονη την ανάγκη να επικαλεστώ την πίστη μου για να αντλήσω δύναμη και να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Είμαι σίγουρος ότι και πολλοί από εσάς αισθανθήκατε το ίδιο. Ως Πρωθυπουργός όμως, οφείλω να ακούσω τους ειδικούς επιστήμονες. Ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθρήσεις, ισχύει και για τις εκκλησίες μας. Σήμερα δεν δοκιμάζονται τα πιστεύω μας, αλλά η πίστη μας στην υγεία του ανθρώπου. Η αγάπη προς τον πλησίον, στην οποία ομνύει και η ίδια η Ορθοδοξία. Γι' αυτό και τα θρησκευτικά καθήκοντα πρέπει και αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και να επιτελούνται όσο είναι εφικτό από το σπίτι, ώστε να περιορίζονται οι μεγάλες συναθρήσεις. Η Εκκλησία των Πιστών, άλλωστε, είναι μεγάλη. Προσβλέπω στη στήριξη της ηγεσίας της Εκκλησίας στον κοινό σκοπό, αλλά ο θεσμικός μου ρόλος μου επιβάλλει να τοποθετηθώ με σαφήνεια στο θέμα. Ξέρω ότι η πίστη αρχίζει συχνά εκεί που τελειώνει η επιστήμη. Όμως η πίστη που χρειαζόμαστε τώρα είναι ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση, αρκεί όλοι να ακολουθούμε στεταγμένα τις οδηγίες των γιατρών και των ειδικών. Και αναλογιζόμενοι πάντα ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες δίπλα μας.